Καλησπέρα σα, κύριε Κανέλη. Mm. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου του Πάντα στην Αλφα Αθήνα εκλεγμένη και εννοείται ξανά εκεί θα είναι υποψήφια η κυρία Κανέλη στην πρώτη εκλογική περιφέρεια τη Αθήνα. Αν δεν μιλήσει το κόμμα, Εντάξει, δεν μιλάει. Ναι, εννοείται, το σεβόμαστε. Αυτό απλώ λέμε αυτό που γνωρίζουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Mm. Να ξεκινήσουμε mm. με αυτό που κλείσαμε έτσι, ένα πρώτο σχόλιο, γιατί εσεί είσαστε εντάξει, πετυχημένοι δημοσιογράφου, σα γνωρίζουν όλοι και γι' αυτό. Και έχει ενδιαφέρον πριν από λίγο συζητούσαμε για μια γυναίκα που ανέλαβε εκπρόσωπο στην Πολυβούλη. Τι πω, Πώ το βλέπετε σε Αυτό είναι καλή επιλογή. Το βρίσκω να... επαγγελματική κίνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Πόπη Τζαμπανία. Εξαιρετική επαγγελματική κίνηση. Δεν θα τη έδινα ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Είναι μια επαγγελματική κίνηση. Μάλιστα. Ε, το λέτε πολύ καλά. Ε, σημαίνει... σημαίνει ότι, σημαίνει ότι ο, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει σε αυτήν την α, ολοένα και διευρυνόμενη και τη Ευρώπη, αμερικάνικη αντίληψη ότι στη δουλειά του τύπου πρέπει να είναι του τύπου. Στη δουλειά εδώ, στη δουλειά εκεί, στη δουλειά παραπέρα. Ε, εγώ τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σε λέω κυρία Κανέλη, Λιάννα. Εγώ ε, Λιάννα. Μεταξύ μα είναι, είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ακριβώ. <σχε> δεν θα χάσω από τη σοβαρότητά μου μάτια μου, ούτε <σχε> από το βουλευτή ηλικία, άμα με πει Λιάννα. Ε, Απλώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πλέον βλέπουμε ότι όλα έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Η πολιτική πια έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ε, 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 εγώ τολμώ να πω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία κίνηση με βάση τη λογική που ακολουθεί όλο το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση και που κι άλλα κόμματα μου, δείχνουν να τσιμπάνε. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων η επικοινωνία από την εποχή του πόρτα-πόρτα, από τη σύναξη, από τη ζήμωση από το, το πέρασμα προς τα κάτω, έχουμε περάσει σε αυτές τις μεθόδους, οι οποίες είναι παράλληλες με αυτό που λέμε τώρα η κοινωνική δικτύωση, να στο πω και έτσι. Αν δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, το κάνει με την κοινωνική δικτύωση. Τι σημαίνει αυτό, θα πληρώσει τρόλ, θα πληρώσει χτυπήματα, θα πληρώσει κόσμο για να περνάει την άποψή σου. Ένα το κρατούμενο. Οι παλιέ δημόσιε σχέσει έχουν γίνει δημόσιε πολιτικέ σχέσει. Ε, αν δεν το κάνεις αυτό, εξαφανίζεται από το τεχνητό σύμπαν. Αν εξαφανιστείς από αυτό το τεχνητό σύμπαν που είναι η διαδικτυακή προσέγγιση και η επικοινωνιακή, πιθανότητα να μην έχεις και τύχη. Διότι ενώ να μην έχει τύχη ούτε ω κόμμα ούτε ω πρόσωπο, διότι τα μέσα τα κατέχουν 3-4-5. Όχι εδώ, παντού, παγκοσμίω. Οι πλατφόρμε ανεβάζουν, κατεβάζουν. Απαγορεύουν το σφυροδρέπανο. Θα μου πει εδώ, υπάρχει χώρα που απαγορεύει το σφυροδρέπανο. Έτσι και πάω από προχθέ που βγήκε ο νόμο στην Πολωνία, εγώ και έχω κάνει ένα σφυροδρέπανο εδώ, ή σε κανένα μαντήλι, με πουζουριάστηκε και με πήγανε μέσα, λε και με καηλή. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι mm. καθόλου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι, το, θέλω να πω ότι υποχώρησαν τα κόμματα στο να εμφανίζονται στα μέσα περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανένα. Μετά γίνονται που πουθενά συζητήσει ή συζητήσει οι, οι βαθιέ, τι οποίε επιμένει να κάνει το κουκουέ. Και συνάξει και σε σπίτια και σε καφενεία και σε χώρου εργασία και με περιοδίε. Εμεί επιμένουμε να κουβεντιάζουμε. Okay, ε, είναι, είναι αυτό. εκ των πραγμάτων αφενό με δύσκολε, αφετέρου το χειρότερο από όλα, δύσκολο εννοώ ο τρόπο mm -hmm. που είναι συγκροτημένη mm -hmm. η κοινωνία. Ο διασπασμένο σήμερα τον έχει εργαζόμενο εδώ και μετά τον εργαζόμενο τον βρει παραπέρα. Και μετά παρακάτω και μετά παραδίπλα. Υπάρχει και η αντίληψη ότι η συζήτηση εξαντλείται στα τουιτεράδικα σε μήκο και σε πλάτο κείμενα. Και αυτό είναι όλο. Λε την άποψή σου. Πετά και μια βρισιά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Που είναι το πιο ουσιαστικό κατά την άποψή μου. Τι μέσο περνά και από πού το περνά. Τι μήνυμα. Περνά, από ποιο μέσο και πώ. Τώρα, εδώ είναι ζητήματα επιλογών. Δεν νομίζω ότι έχουν κατακλειστεί και τα μίνδια, ώστε να του πέφτει και λίγο ο πολιτικό λόγο ή η πολιτική εμφάνιση ή η εμφάνιση εμφανιση από τη σοβαρότητα και την ανάλυση σε βάθο των συζητήσεων. Ψάχνει να βρει πολιτική εκπομπή τα τελευταία χρόνια και την ψάχνει με τον τουφέκι. Είναι όλε διασκεδαστικέ. Τώρα, εάν καταντάει η πολιτική να είναι και ψυχαγωγία και να γίνεται infotainment, mm. αυτό είναι mm. ευθύνη yeah, Δεν είναι το δημοσιογράφο. Μια, μια κουβέντα να κάνω. επειδή ναι, ναι, να το κλείσουμε. Επειδή είπε πριν, να να ναι, Επιδύπες, πριν επαγγελματική κίνηση και από τι δύο πλευρέ. Ποια πολιτικό είναι αυτό, Γιώργη. Όχι, είναι. όχι, εννοώ ναι. ναι. και τα πολιτικά του Κουκουένα. Μου. Από την πλευρά του, του ΣΥΡΙΖΑ το καταλαβαίνω ότι ήταν μια επαγγελματική κίνηση που πήρε ένα δημοσιογράφο και που ξέρει του κανόνε και του νόμου του. δεν είναι επαγγελματική. Όχι, επαγγελματική κίνηση να βάλει. Το Τζίπρα με, το, με την Ελεζάντα τη μόνιμη το παιδί. Ο νέο, ναι. το παιδί, το νέο. Δεν είναι μπλευρά... αυτό επαγγελματική κίνηση. Ε, ελάτε τώρα στα σύγκαλά σα. Τα κριτήρια αυτά είναι έτσι. Ναι. Από την πλευρά τη. Βάστε και δημοσιού... το κουκουέμ, τι έρχεται να αντιμετωπίσει τόσα χρόνια με την Αλέκα. Σωστό. Όταν Α... βγήκε η Αλέκα στο κουκουέ, γραμματέα, έγραψε κανένα τι καταπληκτικά φεμινιστικό που είναι το κουκουέ Ως, και, όχι. Και, το... και τι πρωτοπόρο που είναι. Όχι. Όλοι ψάχναν την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό, την πρώτη γυναίκα, γυναίκα πρωθυπουργοκρατία, την πρώτη γυναίκα εδώ, την πρώτη γυναίκα αρχηγού κόμματο που την είχαν εδώ πέρα. <coughs> δεν νομίζω ότι το είπε κανένα. Όταν την... έφυγε ναι. δε, την ανακάλυψαν όλοι. Είναι απίστευτο. Έτσι, στην Ελλάδα δεν συμβαίνει <laughs> Απίστευτο, <laughs> απίστευτο. <Εκ των> υστερών, <laughs> ναι. Η θεοποίηση τη Αλέκα θα έρξε ναι. του έφυγε. Φυστά. Λοιπόν, αυτό το παιχνιδάκι είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται πάρα πολλά χρόνια. <laughs> <laughs> Αυτό που σα ξενίζει είναι ότι έχει αρχίσει και το μαθαίνει και το κουκουέ. Όχι, όχι, άλλο θέλω και να Και το παίζει και το κουκουέ. Για το παίζει και το κουκουέ. Και, το και το τα σχόλια που βλέπω εγώ ναι. για το Λούμπεν και για το χιούμορ Ακριβώς. του Κουτσούμπα. Και χίλια δυο. Και πολύ και και ωραίο είναι. Απίστευτα. Ήθελα, απίστευτα. Ήθελα. Πολύ, πολύ ωραίο είναι. Εδώ κάνετε και ένα λάθο, ξέρετε. Δεν είναι κεντρική επιλογή. Βγαίνει αυθόρμητα γιατί στο κουκουέ αντίθετα από τα υπόλοιπα κόμματα που θέλουν να βγάλουν του ανθρώπου σαλουκάνικα. Σαλουκάνικα, ίδιοι είναι όλοι. Μπαίνει μένει και το πρωί και τη λέει ο ίδιο το πρωί, <συσια> το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ. Την παραδίδει σε άλλο βουλευτή και βγαίνει. Βγαίνουν οι νον-papers, βγαίνουν τούτα, βγαίνουν εκείνα. Σε εμά θα μα προσέξει. Όσοι είμαστε, λέω αυτοί που φαινόμαστε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πεντε από κάτω που δεν φαίνονται. <συσια> Αλλά σου αυτοί που φαινόμαστε. Ο καθένα μα είναι διαφορετικό στυλ, διαφορετική φωνή, διαφορετικό ντύσιμο, διαφορετικό τρόπο να τα πει. Πού μα είδατε εμά ομοιογενεί σαν τα λουκάνικα. Μα είδατε. Ό, όχι. <ΣΟΥΣ> και επειδή α, δεν α, μας είδατε αρχίσει. Το, το, το κουκουέ κουκου είναι έχει ξύλινη <συλίδε> γλώσσα. Το κουκουλέ τα λέει ίδια. Γιατί, <σταλεί> γιατί δεν μετακινείται, να... πάει τη μία με το Σανέλ, την άλλη λοιπόν, με το Σίριζα, λοιπόν, λοιπόν, Θέλω να την άλλη λίγο με το ναι, Αλλά δεν την είπα την λοιπόν, ερώτηση. Λοιπόν, την Θέλω να πω για του λεθεατέ μου γιατί το ανέφερε και η Γανέλη. Το Λούμπεν είναι ένα κανάλι στο YouTube, πάρα πολύ δημοφιλέ και ειδικά στου νέου, το οποίο παίζει πάρα πολύ συχνά τον κύριο Κουτσούμπα <σταλείχν> και ειδικά τη <σταλείχν> φράση Αυτή είστε. Γιατί αυτή το πρόβλημα δεν είναι ο Κουτσούμπα και αυτό το λόγο στα 10 του χρόνια. Το πρόβλημα είναι η λουμπενοποίηση τη πολιτική ζωή. Το λέω έτσι για να πούμε και στου λεθεατέ μα τι είναι αυτό το Λούμπεν. Αν και η τώρα τελευταία μετά τα Κατάρ μετά τα. Ε, τα, τα φαινόμενα αυτά εκεί, έχω την εντύπωση ότι τα το και σε αυτό. Γιατί... Να, Έλα, δεν έχει τίποτα. Για να τελειώνουμε. Ναι, ε, ναι. ε, άρα λοιπόν, επαγγελματική κίνηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είπε σε επαγγελματική κίνηση και από την πλευρά τη δημοσιογράφου. Και εδώ θέλω να, να, να την άποψή σου, γιατί είδα την κυρία Τσαπανίδου να. Ε, ε, πώς να το πω, να αντίνει αυτή την επιλογή της με ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο και όχι ως ένα άλλο επαγγελματικό βήμα. Δηλαδή ότι αποφάσισα να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ για να φέρουμε την αλλαγή κλπ. Και, και, σε παρακαλώ, μου κάνεις αφιλήσει ερωτήσει. Αυτή είναι μια ερώτηση. Όχι, γι' αυτό το λέω. Αποδεικνύει το... Ρωτάω. τον επαγγελματισμό τη. Ναι. Δηλαδή, τι φαντάσκεσαι εσύ, θα έπαιρνε ποτέ στο γραφείο τύπου Παναθηναϊκό ή κάποιον που θα έλεγε Εγώ είμαι Ολυμπιακό, αλλά είμαι καλό επαγγελματία και θα δω. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Πλάκα μου κάνει. Το ρωτάω γιατί το επαγγελματικό λοιπόν. μπορεί να ακούγεται ω απαξιωτικό. Γι' αυτό Άμα, το ρωτάω. Το, Όχι, το επαγγελματικό μην. γιατί να ακούγεται. Γιατί, ενδεχομένω κάποιο να θέλει <σκυρίζει> ένα εκπρόσωπο που να είναι πράγματι το κόμμα που εκπροσωπεί. Τι είπα να πει επαγγελματικό και <σκυρίζει> μη επαγγελματικό. Φοβόμαστε την έννοια δουλειά. <σκυρίζει> Όχι καθόλου. Γιατί. Υποτίθεται ότι όταν είσαι σε ένα κόμμα, δεν πα για να δουλέψει, πα για να προσφέρει ε, εκπροσωπώντα και εφόσον αυτό το κόμμα σε εκπροσωπεί ιδεολογικοπολιτικά. Λοιπόν, okay. λοιπόν, πάμε λίγο να το προχωρήσουμε, ε, να κ. δούμε ε, λίγο. Κυρία ε, Κανέλη. Έτσι, όπω το θέλει. Θα πάρει και μια πολύ χοντρή απάντηση για το τι σημαίνει σύγχρονο αστικό κόμμα. Και δεν μπορεί να με βάλει σε μένα μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί εμεί δεν έχουμε αντιστρέψει την πυραμίδα. Η πυραμίδα είναι στη θέση τη, είναι ανάποδη. Σα ενδιαφέρει η ημερομηνία των εκλογών στο Κουκουέ, γιατί δεν. Καθόλου. Είναι... Μην... Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Οι συνεργασίε που θα σα πιέζουν και εσά. Και ε, το Ή βλέπετε ήδη αυτό. Είναι, που έχει λένε... είναι τόσα πολλά τα χέγγια και οι αποδείξει του Κουκουέ εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Που ε, αυτό πια έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να βαριέται κάποιο, όχι εσύ. Οποιοδήποτε να το συζητάει. Ε, δεν θα σα λένε αυτό, να το πω όπω το λέει στον κόσμο, στο καφενείο. Για να φύγει δεξιά, ρε παιδί μου, πρέπει και το κουκουέ ε, να 9, δώσει ανοχή. Αυτοί που το ρωτάνε μιλάνε για βρώμικο 89. Για ε, ναι. εγώ ήθελα να είναι σε ίδιοι, κάτι άλλο. Είναι οι ίδιοι που μιλάνε είναι. για βρώμικο 89. Μου σηκώνει την τρίχα. Ε, τι ο... πιο κομμουνιστικέ ερωτήσει θα είχαμε δίθεν ναι. φιλοκομμουνιστικέ, τι κάνουν οι βαθιά αντικομμουνιστέ. Εμεί να συνεργαστούμε. Ο Τσίπρα δεν τη φωνιά του φλαράκι και του κυρίου. Εμεί να όμως. συνεργαστούμε με ποιον. Mm. Εγώ σου λέω να μην το πάρει σε καθόλου ιδεολογική βάση. Να το πάρει σε αυτό που εξωτερικά και επικοινωνιακά φαίνεται. Ο Τσίπρα συνεργάστηκε με τον Καμένο. Ναι. Αφού συνεργάστηκε με τον Καμένο, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Κουγουέ. Πήγαινε Πάσο. και πέσει του έξω. Σε ναι, ναι, Δεν το παράλογο. Δηλαδή. Πάσο, ναι, δεν μου κάνει ο τσιμπάσω την ίδια με διάστημα. Η πολιτική ζωή του τόπου έχει επισκιαστεί από την υπόθεση Καϊλή. Και γενικότερα και στην Ευρώπη βλέπουμε και το Πασόκ έχει μία φθορά. Ε, εσείς από την επαφή που έχεις εσύ με τον κόσμο εισπράτεται από τη φθορά που έχει το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. ως Ω στατιστική εννοεί, δηλαδή ως, ως, δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά, δηλαδή από τι, κόσμο? τι λε, ναι, ναι, τι βλέπει. Έχω την εντύπωση ε, ότι όποιος... Υπάρχουν εξοργισμένοι που να λένε τέρμα πάει με το. Στα αστικά κόμματα βασό, στη διαπλοκή. Ναι, και, και Είναι σε τέτοιο άθλιο βαθμό, κατά την άποψή μου. Από ιδεολογικοποιημένη η πολιτική γενικώ. Γι' αυτό και έχουμε εμεί προβλήματα ω κόμμα που δεν πιστεύουμε ότι είναι τα πρόσωπα που φέρουν, τις, φέρουν απλώς τις ιδέες. Οι ιδέες είναι που είναι οι αθάνατες, που είναι πέρα από τα πρόσωπα. Ε, ώστε ο κόσμο είναι πια εξοικειωμένο με την ατομική ευθύνη που του έχει πουλήσει πάρα πολύ το σύστημα και ο κύριο Μητσοδάκη. Επομένω, εύκολο ο κόσμο θα πει: ε, Εντάξει, καλή είναι. Άλλε ότι. Ε, εντάξει, περνάει, ναι. Μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή, οι μίζε δεν είναι πρωτότυπο πράγμα. Είναι πρωτότυπο πράγμα. Όχι. Στην Στη, ευρωπαϊκή πολιτική ζωή, στην αμερικάνικη πολιτική ζωή, αυτό που λέμε στο αστικό σύστημα. Είναι, είναι Ούτε πιθανά. στην ελληνική πολιτική. Ό, όχι, αυτό εννοώ. Μα, ε, ε, σε παρακαλώ καταρχή. πάρα πολύ. Εγώ σέβομαι την αντίληψη ότι η, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Και στην καρδιά τη σάπια των Βρυξελών χτυπάνε σάπια τύμπανα. Τι να σου πω. Άρα είναι συστημικό το θέμα, δομικό. Άρα τα πιάνει το κοινοβούλιο. Mm. Ε, ε, τα, τα μέθοδοι υπάρχουν παντού. Οι δημόσιε σχέσει είναι μια χαρά. Χρήμα να υπάρχει. Πήγαινε, πε στον πολίτη, ότι θα έχει φορολογική απαλλαγή. Μα πληρώνει με κάρτα. Γιατί οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι τα έχουν στη βαλίτσα και τα έχουν μετρητά. Μπαρντώ. Yeah. Yeah. Και δεν του πω παρακολουθούσε χρόνια και το Ευρωκοινοβούλιο, και ξέρω ότι. και τα διαβάζει όλα αυτά τα θέματα. Τα ξέρει, εννοώ. Όλο αυτό το λόμπινγκ μπορούσε να το φανταστεί που γινόταν ε, στι Βρυξέλλε ε, για το Κατάρ. Πώς μου το ξέρω, το, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Ε, το έχω ζήσει πετσί μου, κυριολεκτό. κυριολεκτό. Έχω πάει στην Ιντικό Ευρωπαϊκή Ένωση πριν καταργηθεί. Α, που ήταν μια κοινοβουλευτική συνέλευση παράλληλη με το Συμβούλιο της Ευρώπης και παράλληλη και με την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ. Και έχω πάει για πρώτη φορά στο Παρίσι, πάρε πίσω, πίσω, στο 2000-2001, έτσι. Mm -hmm. Δύο. Uh, ήταν και περίεργο, μεγαλύτερη σε μένα από, στην ηλικία τότε, πολλοί από του βουλευτέ. Αισθανόμουν και λίγο τσικό, ήμουν και καινούρια. Βγαίνουμε έξω, μίλησα εγώ και. Εντάξει, εγώ μίλησα και όπω μιλάω και εδώ. Mm -hmm. Άμα με, με, πιάσει το, το, το συναισθηματικό, ξέρει την οτρόφη, το, το φορτιστικό μου, το παθιασμένο mm -hmm. μου. Μίλησα έτσι. Αυτή δεν είναι συνηθισμένη, ήταν πολύ κομιλφό. Βγαίνω έξω, πάω στην τουαλέτα, μαζεύονται κάτι κυρίε από εκεί, βουλευτίνε. Mm -hmm. και, και... Μου λένε τι να σα πω, Έχω χρόνια να ακούσω τέτοια ομιλία. Ενθουσιάστηκα από άλλα κόμματα. Mm. Λέει, τι σα ενθουσίασε. Μου λέει πρώτη φορά ένα άνθρωπο μίλησε ειλικρινά και μίλησε ανοιχτά. Δεν τα ξέρετε, εγώ ανυποψίαστη. Βγαίνουμε από την τουαλέτα. Μου λέει δεν φοβάστε τίποτα. Εγώ τι να φοβηθώ, καλέ. Καλά, μου λέει θα δει, μου λέει μια πιο μεγάλη συλλογική. Βγαίνω έξω. Γύρισα στην Αθήνα με 300 κάρτε από από τι οποίε πάνω από 70% ήταν από εμπόρου Περιμέναν έξω στο λόμπι. Σε πιάνουν κουβέντα, σου προτείνανε να πα να πει ένα καφέ, να πει mm. ένα κάτι. Να... Mm. Αυτό το λόμπι, αριθμητικά, άμα θα το δει, είναι εξωφρενικό. Δεν mm. είναι η παλιά έννοια τη γραφειοκρατία. Είναι ένα σύστημα sure. το οποίο κάνει αέρα στο πολιτικό σύστημα επαμοιβή και με Μισό χιδέο λοιπόν. τρόπο. Κυρία τρόπο. Κανέλη, ε εκεί έχει ευρωομάδε. Mm. Και θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι οικονομικό. Είδαμε ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, οι σοσιαλιστές, πέρα από το θέμα τη Κάλη. Με το να, είναι ένα να διαπλοκής, μισό λεπτό Έχει και το θέμα. Να. Τι θέλει να πει. Ναι. Θέλω... Να... Εντάξει, ήθελα να πω κάτι γιατί η Ιάννα είχε κάνει. Θα γυρίσει εύκολα. Είχε κάνει και κάτι άλλο που το είχε κάνει πρώτη στι αρχέ τη δεκαετία του 2000 για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Διότι ε, το δεύτερο και... που προέκυψε. Ο Αντώνη ο Σκυλάκο ο Αίμνη Για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και εγώ το είχα χρεωμένο, κυνηγήσαμε. Από την αρχή τη έννοια ΜΚΟ. το θυμάμαι. Εποχή όμω, σα θυμίζω, Γιώργου Παπανδρέου, πρέπει, Φίλιο. πρέπει Φίλιο. Ο, οι πολίτε να αναμειγνύονται στην πολιτική. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κουβέντε Για ανοίγει Φίλιο. και ένα κεφάλαιο <σουβέντες> για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει με αφορμή πραγματες. αυτά που είδαμε με τον σύντροφο τη κυρία Καηλή, τον uh, Πατζέρη που κι αυτό είχε Όσο μη κυβερνητική οργάνωση Αν δεν φτιάξουν ένα ΜΚΟ, θα βρουν κάποιο άλλο τρόπο. Θα κάνουν κάποια ένωση προσώπων, θα κάνουν κανένα άλλο πράγμα. Είναι σαν τι εργασιακέ σχέσει. Απασχόληση, μερική απασχόληση, τμηματική απασχόληση. Και εδώ πάρα πολλέ μη κυβερνητικέ Μόνιμη, με μπλοκάκι, χωρί μπλοκάκι. Αυτά είναι ε, του το συστήματο στα ε, τερντίπια. Παίζει πάρα πολύ mm. και mm. το βλέπουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνεται πάρα πολύ και από το ΠΑΣΟΚ όπω είναι λογικό. Το ΠΑΣΟΚ γίνεται και σε αυτή την ευρωομάδα. Το παράδειγμα του σάντσε στην Ισπανία. Mm. Λέει να ορίστε, μειώθηκε. Όχι, μειώθηκε, ουσιαστικά πήγε στο μηδέν ο ΦΠΑ mm. στα mm. είδη mm. πρώτη yeah. ανάγκη και είναι το κύριο παράδειγμα ω ένα, yeah. ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνηση. Mm. Αυτό δεν αντέχει σε κριτική ε, από εμά, να σου πω γιατί mm. δεν αντέχει σε κριτική αυτό, γιατί είναι αποσπασματικό, μικρό και πρέπει να δει και τι έκοψε το σάντσε πριν γίνει αυτό. Για να καταλάβει ότι δεν είναι. Δηλαδή, απέχει πόρο από αυτό που λέει το ΚΟΚΟΕ. Τη γενικευμένη και οριζόντια μείωση οριστική έω κατάργηση σε ορισμένα βασικά είδη. Α, και Γιατί σημασία ποια θα είναι τα είδη, α, πότε θα γίνει και πώ θα γίνει, Κατάργηση του ΦΠΑ και στην ενέργεια. Mm. Αν δεν το βάλει στην ενέργεια, ό,τι και να κόψει από το ΦΠΑ στι πρώτε ανάγκε, η ενέργεια θα θρίζει πάνω στα είδη πρώτη ανάγκη τι αυξήσει. Επομένω, το να καταργήσει το Φουπουά. Δεν σημαίνει τίποτα, θα τα παίρνουν απαλού. Ε, γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα σοσιαλίζον μέτρο ε, καλμαρίσματος της κοινή γνώμη, αλλά απέχει πάρα πολύ από την πρόταση του Κουκουέ για την οποία με μετατεραστίας οργής επαναλαμβάνω ότι την επανακατέθεσε το κόμμα μόλις πριν από μερικές μέρες Σωστά. και πάλι δεν συζητήθηκε Καν! Να Όταν να πούμε καν, τι έλεγε αυτή κάν. η πρόταση, να το ξανακούσει έτσι και ο κόσμο. Τι έλεγε αυτή η πρόταση. Ότι πρέπει να καταργηθεί ο ΦΟΠΟΑ στα είδη πρώτη ανάγκης, ανάγκη, στα βασικά αγαθά, συν την ενέργεια. Έτσι. Και είχαν τα, 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 τα κόμματα τη αντιπολίτευση, αλλά και κυβερνήσει. Δεν περνάει παιδί ζητήσουν, με αυτή τη διάσκεψη. Είπε. Δεν κατεβαίνει σε συζήτηση. Ας. Αν κατέβει ω τροπολογία, δεν γίνεται δεκτή για συζήτηση Α. από τον Υπουργό. Όταν έχει κατεβεί ω πρόταση νόμου, 110, 120, 150 προτάσει νόμου έχουμε κάνει. Ακούσατε ποτέ εσεί να λέει και σήμερα θα συζητηθεί ένα νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει το κουκουέρ, παιδάκι μου. Δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα καθόλου. Γι' αυτό σα ρωτώ, ρωτώ για να καταλάβουμε τι θα Η διάσκεψη να των Προέδρων αποφασίζει τι θα συζητηθεί στη Βουλή. Οι προτάσει του κουκουέρ δεν συζητιόνται στη Βουλή. Ε, υπάρχει και μια άλλη στρατηγική. Λέει, α πούμε, για παράδειγμα, το, το Πασόκ λέει διαφωνώ, αλλά όταν υπάρχει ένα θετικό μέτρο, το ψηφίζω. Ε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ακόμα και ένα ευρώ να είναι και να διαφωνώ, εγώ θα το ψηφίσω. Εσεί τι λέτε σε αυτή τη λογική. Το, του market pass α, τώρα, πιο παλιά ήταν το fuel pass, είναι 1002. Ε, ε, κάθε, αυτού επικοινωνιακή λογική. Διότι πρέπει να ξέρει ο κόσμο, έχουμε δοκιμάσει άπειρε φορέ να το εξηγήσουμε. Πολλέ φορέ έχετε μία τροπολογία. Συμφωνεί στο 1 mm. και στο 2 και δεν συμφωνεί στο 5, στο 6, το 7 και στο 8. Έτσι όπω έρχεται, για να ψηφίσει τα δύο που θέλει, αν είναι τροπολογία, Πρέπει να την ψηφίσει ολόκληρη. Έχει καλά την τουνή. Και να βάζει και την τυπογραφή σου από πράγματα το... που δεν θέλει. Ναι, ναι. Αυτό είναι εκβιασμό. Επομένω, ακούτε πολλέ φορέ το κουκουέ να λέει όχι σε όχι αυτό. Είσαι, ναι. Γιατί Μα, γι αυτό και μπορεί ναι, να πιστεύει ορισμένα δημιουργία. πράγματα και από κάτω ναι. να είναι δυναμητιστικά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτή η πολιτική που μου λέτε. Κοιτάξτε άνετε. Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία έχει συνεργαστεί. Mm. Έχουν συμπτύξει μαζί και κυβέρνηση. έχουν Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκυβερνήσει με ένα κόμμα αυτό, ούλτρα δεξιό, όπω ήταν ο κύριο Καμένο, εναγαστεί συμπνία, ναι. ενα συμπνία επί πέντε συμπνια επι ναι. Σωστά. Ε, ο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία έχουν συγκυβερνήσει. Και με το λαό, για να μην ξεχνιόμαστε, όλοι μαζί έχουν φάει. Στη μάπα, ε, λυπάμαι για την έκφραση, συγγνώμη, τώρα δεν είναι και πολύ ωραία πράγμα. Για Καλά, τάρες τάρες δεν μέρες. είπατε και κάτι εξτρεμιστικό. Αν το πάρω ναι. πίσω, έχουν φάει στην μάπα. Ναι. Ε, ε, Κυβερνήσει χωρί ψήφο τύπου Παπαδήμου. Εθνική ανάγκη λοιπόν, που είναι... λένε όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων αυτών. Άμα καθορίζω μόνο μου, στη βουλή όταν σημαίνει, μία άρχουσα τάξη, μία άρχουσα τάξη, μία άρχουσα τάξη, καθορίζει. Ποιο είναι φτωχό, κατά το δοκούν. Πότε φτάνει στο όριο τη επιβίωση, κατά το δοκούν. Από πιο φτωχό θα βοηθηθεί ο φτωχό. Όχι από πιο πλούσιο, ποτέ. Από πιο φτωχό θα βοηθηθεί ο φτωχό. Όταν αποφασίζει ποια είναι η εθνική ανάγκη και η εθνική ανάγκη είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του και στα συμφέροντά του, τότε εκ των πραγμάτων μου επιτρέπεται να μπορεί να πει όχι σε όλα όπω που λέμε εμεί που το αντίστοιχο καλά του νοικοκυριού, δηλαδή κάτι προσωρινό. Δεν υπάρχει καλά του νοικοκυριού, ένα μύθο είναι. Το καλά του νοικοκυριού είναι μία. Ε, συγκέντρωση ψίχουλων, mm. ό,τι έχει απομείνει από τα, mm. τα πανετών των Χριστουγέννων, το οποίο μοιράζεται τώρα στο Πόπολο για να καλμάρει λίγο ε, αυτό που λέμε, μην φτάσουμε πάλι ε, σε ανθρώπου, υπάρχουν ακόμα και τέτοιοι, που θα ψεχλεύουν τα σκουπίδια. Λιανά, γιατί δεν περισσεύουν τα σε σκουπίδια, πρέπει να, σκουπίδια να πια. πάμε, Γιώργο, αν έχει. τελειώσει, Βέβαια. Και σε ένα άλλο θέμα, στην ψήφο των νομογενών. Ε, η κυβέρνηση εμφανίζεται να συζητάει ε, να αλλάξει το νόμο, γιατί δεν υπάρχουν οι 800.000 που προσδοκούσε ότι θα εγγραφούν στου εκλογικού καταλόγου. Είναι ένα θέμα που θέλει μελέτη. Έχουν και εγγραφεί... θέλει μελέτη σε βάθο για να δούμε πώ εξελίχθηκε. Ναι. Ε, γιατί ο τρόπο με τον οποίο δομήθηκε είναι προφανέ ότι φτάνει σε μια κατάσταση που δεν είναι ελέγξιμη. Σα κατηγορεί ωστόσο η κυβέρνηση ότι εσεί βάλατε προ κόμματα και γι' αυτό δυσκολίε και γι' αυτό δεν γράφτηκαν πάρα πολύ ομογενεί. Και τα κόμματα τη Αντιπολίτευση. Κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε. Ε. Το Κοιτάξτε να δείτε. Αποδεικνύεται ότι ε, το να δώσει σε κάποιον ένα δικαίωμα ψήφου δεν σημαίνει ότι τον φέρνει πιο κοντά στην πατρίδα, γιατί ακούσαμε και κάτι τέτοια. Οι άνθρωποι που θέλουν να είναι κοντά στην πατρίδα είναι. Δεύτερον, το να ψηφίζει κάποιο εδώ από το εξωτερικό, όταν α πούμε έχει αποκοπεί από το τι συμβαίνει εδώ τα τελευταία 50 χρόνια, διαβάτε το και κάτω, mm -hmm. και δεν ξέρει καν πού πέφτει η χώρα. Εσεί δεν έχετε συναντήσει, εγώ έχω συναντήσει. Ανθρώπου που είναι τόσο αποκομμένοι από τα πράγματα, ναι, ναι, και πριν προφανώς. φτάσουμε στο, στην έξαρση των μέσων κοινωνική δικτύωση, σε ρωτάνε αλήθεια, πήγε το ηλεκτρικό στο τάδε χωριό. Άρα, επειδή και. Επομένω, το... κουπού... κοιτάξτε να δείτε, αυτό θέλει yeah. μελέτη. Διότι και ο τρόπο με τον το οποίο αποφασίστηκε και ο αριθμό των βουλευτών που θα εκπροσωπούν του ομογενεί στο σύνολο, αυτά γίνανε στο ποδάρι και με σκοπιμότητε. Εάν αλλάξει ο νόμο, εσεί θα. Θα, θα ψηφίσετε δούμε. Δεν μπορώ να σου πω, Ματία μου. Και είμαι πολύ ειλικρινή μαζί σου ναι. και συναδελφικά. λογικό είναι αυτό. Το... Και, α... και, και το... από πολιτική πεποίθηση. Άρα... Είμαι πολύ ειλικρινή. Δεν μπορεί να εικάσει τι θα σου φέρουν. Σου... Ναι, ναι. Γιατί κανένα δεν φαντάζομαι ότι περίμενε. Το προεδρικό διάταγμα το οποίο ήρθε τώρα και έστειλε του ειδοποιού και του καλλιτέχνε. Κανεί πενκουγκουέ. Εμεί τι περιμέναμε. Περιμέναμε να έρθει η συμφορά. Γιατί όταν καταργεί την παιδεία, την κουλτούρα, τα πάντα περί την τέχνη από το γυμνάσιο και από το λύκειο και από το δημοτικό, ε, κάποια στιγμή θα την καταργήσει και επί τη ουσία. Και αν μπορεί να του έχει αυτού από κάνα μηχανάκι να βγαίνουν πάλι από κάτω με βάση Έλα βρει, την κονσερβοποιημένη είναι. τέχνη, αυτό είναι μια χαρά. Πολιτικ... Και κυρίω χωρί δικαιώματα. Πολιτικά, mm. το, το σωστό εντό εισαγωγικών το βάζω. Είναι σωστό με 4.000 εγγεγραμμένου να βγουν τρει βουλευτέ επικρατεία. Δηλαδή 4.000 εγγεγραμμένοι να εκπροσωπηθούν Όσο είναι, από τρει βουλευτέ επικρατεία. Ακούγεται εντελώ λάθο, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε στην Ελλάδα βουλευτέ και συστήματα που παίρνανε, α πούμε, 50.000 σταυρού ο ένα, και έπαιρνε άλλου 700 σταυρού, και έβγαινε αυτό με του 700. Έχουμε βουλευτέ με πόνου, έχουμε βουλευτέ με καραμπόλα. Έχουμε ναι. βουλευτέ. Δηλαδή, μην παρουσιάζουμε το σύστημα ναι. σαν άγιο, όπου ναι. ξαφνικά το πρόβλημα ε, ναι. είναι η αριθμητικό συσχετισμό ε, ναι. των ψήφων. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, μόλι το πα και στο προσωπικό επίπεδο, αν θέλει μια προσωπική. Εσύ. Θε, θα... Πώ θα να σου λένε ότι είσαι μπόνους δημοσιογράφο. Να. Να. Σωστό. Ναι. Ε, θέλω... Μεταξύ μα τώρα. Έτσι, ναι, θέλω... για να ε, μην ξεχνάω και την άλλη μου ιδιότητα. Θα Άμα σωστά. σου λένε ότι εδώ, πέσαι, εδώ, μέσα είσαι ω μόνο δημοσιογράφο. Ναι. Αυτή είναι η τρει κανονική και εσύ είσαι μόνο δημοσιογράφο. Όχι είναι. Ω, είναι μπόνους βουλευτή. Το καταλαβαίνει <laughs> το πράγμα που λέμε. Ναι. <laughs> 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 βουλευτή. Θέλω, επειδή είμαστε στο κλείσιμο και επειδή ακούω κάθε μέρα τα κόμματα να βάζουν διλήμματα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία λέει με έναν τρόπο αυτοδυναμία ή η κυβερνησία Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προοδευτική διακυβέρνηση να φύγει δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ λέει ε, δημοκρατική ανατροπή. Το κουκουέ τι λέει. Α, το κουκουέ λέει το μοναδικό αισιόδοξο πράγμα. Ότι η δύναμη είναι στα χέρια σου. Mm. Ότι όλα αυτά που σε ενοχλούν, όλα αυτά που σε αειδιάζουν, όλα αυτά που σε τριμώχνουν, όλα αυτά που σε στραγγαλίζουν. Στα χέρια σου είναι στην πραγματικότητα. Αν οργανωθεί αν αποφασίσει, αν αποκτήσει συνείδηση, όχι μόνο πολιτική, συνείδηση εργαζόμενου, συνείδηση τη τάξη στην οποία είσαι, όλα αυτά πάνε τα σκορπίσει με μια σου κίνηση μια μέρα. Και δεν είναι η ψήφο μόνο αυτή. Είναι οι αγώνε σου, είναι η στάση σου απέναντι στα πράγματα, είναι να μην επιτρέπει να σου επιβάλλονται αυτά τα πράγματα, να μην αφήνει να περνάνε όταν έρχονται μπροστά σου. Είμαστε η μόνη αισιόδοξη άποψη. Είμαστε οι μόνοι πραγματικοί Ευρωπαίοι. Λέμε, θέλουμε μια Ευρώπη που να τη διαφεντεύουν οι λαοί. Όχι τα λόμπι. Όχι οι σάπιοι. Όχι το κεφάλαιο. Αναρωτιόμαστε δηλαδή, γιατί πρέπει στην Ευρώπη να είσαι με, με, με προγράμματα, με ενισχύσει, με τέτοια, τα οποία είναι από τα περισσεύματα των θηριωδών κερδών 10 <Και> μεγάλων που έχουν πιάσει όλα τα πόστα και κυβερνάνε τον κόσμο. Είμαστε κόντρα στο κεφάλαιο. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κάποιο ότι το κεφάλαιο έχει απλώ λόγω Χριστουγεννιάτικων ημερών ευεργετικέ αντιλήψει για το πόπολο Λέλα, και για λέμε, το λαό. Ε, Εμεί προσπαθούμε ε, να ε, πούμε ε, στο πόπολο ότι η εξουσία μπορεί ε, να πάει στα χέρια του. Δεν φοβάμαι τη λέξη πόπολο, δεν φοβάμαι τη λέξη people, δεν φοβάμαι τη λέξη λαό. Ναι, Άλλοι λοιπόν. τη φοβούνται γιατί την έχουν καταργήσει. Από τα κείμενα, από τι θέσει του, από τι απόψει του και μιλάνε Κύριε για να κοινωνία, ναι. για ομάδε, για τούτο. Κάπου κάπου οι αριστερίζοντες πετάνε και μία κουβέντα περί ταξικής κοινωνίας, με τρόπο ώστε να μην θίξουν την άρχουσα τάξη που είναι η αστική εγώ τάξη. Εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ. εγώ να σα ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να, να μιλάω χωρί να μπερδεύουμε την αστική τάξη ε, με όποιον Εμείς... μένει στο κλεινό, άστη ή σε πόλη. Να γιατί γίνεται και αυτό. Αυτοί ξανά... που μένουν στην πόλη είναι όλοι οι Αστοί. Λοιπόν, λοιπόν, είναι όλοι έχουμε Αστοί. Έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά μαζί σα και να ακούμε και τι Θα την έχουμε, γιατί είναι και τα αγροτικά κινήματα και οι αντιστάσει που έρχονται. Και πιστέψτε με, και να μην θέλετε να κουβεντιάσετε, με χαρά, το Κουκουέ Κανέλη. ανοίγει την ατζέντα των αγώνων. Και όταν οι αγώνε κλιμακώνονται, εκ των πραγμάτων η πρωτοπορία θα είναι στο Κουκουέ και θα την κουβεντιάζει η κοινωνία, είτε θέλει είτε όχι κάποιο που θέλει να βουλώνει τα κόκκινα στόματα. Να είστε, να είστε καλά, κύριε Καρνάντε, να, να είστε καλά, καλά. καλά